Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας σε ακόμα ένα βιντεάκι εδώ. Σήμερα θα κάνουμε μια δοκιμή ενός μηχάνηματος, ενός ξυλοκοπτικό, κλαδευτικό, όπως θέλετε επιδετό. Να δούμε πώς δουλεύει. Είναι το Steel GTA 26. Εδώ πέρα θα δούμε την μπαταρία του. Βλέπουμε την μπαταρία του που είναι φορτισμένο full. Είναι λαδωμένο έτοιμο για δουλειά. Και πάμε να δούμε πώς ανταποκρίνεται στην πράξη σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Το μηχάνημα, όπως βλέπετε, κόβει από ψηλά κλαδάκια έως 2-3 χιλιοστών. Σε αυτό το σημείο κόβουμε μία βάγια, είναι... ο κατασκευαστής το βγάζει για δουλειά μέσα στον κήπο. Δείτε τις κοψιές που κάνει. Ένα υπέροχο μηχάνημα. Ήθελα να δημιουργήσω ένα βίντεο εδώ για να δούμε πώς ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες εργασίας, δηλαδή και πόσο διαρκεί. Το βίντεο, όσες υποψιές δηλαδή έχω κάνει, είναι σε πραγματικό χρόνο. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο το έχουμε συνέχεια μέσα όταν πάμε στα κτήματα κάτω. Είναι το απαραίτητο μηχάνημα, δηλαδή αν θες να κόψεις κάτι, φορτίζει το, να καθαρίσεις μία ελιά, να βγάλεις τα φερικά κλαδιά, είναι ό,τι το καλύτερο. Εδώ πέρα βλέπουμε την μπαταρία του, ύστερα από πόση ώρα δουλειάς, πόσο έχει πέσει. Είναι στις 3 γραμμές. Όσοι διακτήτες του ξυλοκοπτικού, του Steel GTA 26, είπαμε να σας δείξουμε ένα βιντεάκι εδώ πέρα, να δείτε πως δουλεύει και αν αξίζει να το αγοράσετε κι εσείς.
αυτό που κρίνετε εσείς. Σε αυτό το σημείο πάμε να δοκιμάσουμε ένα πιο σκληρό ξύλο, να δούμε πως κόβει το μηχάνημα εδώ.
αν στομώσει το μηχάνημα, το βγάζουμε το καπάκι, ξεβιδώνοντάς το, το καθαρίζουμε, γιατί ορισμένες φορές σταματάει επειδή σε έχει πάρει μέσα η αιγεσίδα ξυδαράκια και δεν δουλεύει σωστά, σταματάει δηλαδή, το κόβει πάρα πολύ, δεν έχει και αρκετή δύναμη, και μπορούμε να βγάλουμε το καπάκι, να το καθαρίσουμε, να τεντώσουμε την αλυσίδα προσεκτικά, να επανατοποθετήσουμε πάλι το καπάκι και το μηχάνημά μας είναι έτοιμο για εργασία. Πολύ ωραία! Τώρα αυτή τη στιγμή πάμε να δοκιμάσουμε πώς ανταποκρίνεται το μηχάνημα σε ένα πιο σκληρό ξύλο. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι η μπαταρία μας έχει τελειώσει, επειδή εστολορίσαμε λίγο, δηλαδή όταν τελειώνει η μπαταρία και ζορίζεται κάπου, η μπαταρία του σταματάει να δουλεύει. Περιμένουμε λίγο να πάρει τα επάνω της και μπορούμε να ξαναδουλέψουμε πάλι, αλλά προσεκτικά. Εδώ βλέπουμε ότι η μπαταρία του έχει φτάσει στα όρια της και όταν ζοριστεί μόνο ξαναζήνει μέσα από το λαμπάκι. Για μια κοψιά μπορούμε να το δουλέψουμε το μηχάνημα και να μας κάνει πολύ ωραία τη δουλειά μας, αλλά εάν θέλουμε να συνεχίσουμε χρειαζόμαστε και ακόμα μια μπαταρία. Εάν αποφασίσουμε να δουλεύουμε δηλαδή αυτό το μηχάνημα και μας βολεύει, υποχρεωτικά πρέπει να πάρουμε ακόμα μια μπαταρία, χαράτσα. Για να δέκα λεφτά βέβαια. Εντάξει, τώρα για μια κοψιά μπορούμε να την κάνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Βλέπετε ότι το μηχάνημα σταματάει. Πιάνει πάλι λίγο ρεύμα τις ισορρευτές του και ξαναδουλεύει μέχρι να ξαναδουλεύει τελείως.